Τα βλέμματα θα στραφούν στη Βουλή. Το χρονοδιάγραμμα έχει να μας δώσει ο Γιάννης Ανιφαντής. Για να δούμε λοιπόν Γιάννη. Ακριβώ λοιπόν, τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Ιουλίου, στι 11 το πρωί, θα έχουμε την ορκομοσία των 300 βουλευτών που βγήκαν από την κάλπη τη περασμένη Κυριακή. Την αμέσω επόμενη μέρα, την 3η 4 Ιουλίου, θα έχουμε την εκλογή του Προέδρου και αμέσω μετά θα ακολουθήσει η εκλογή των Αντιπροέδρων αλλά και των Κοσμητόρων. Τώρα, την 5η 6 Ιουλίου, θα έχουμε τι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση. Αρχίζουν. Θα ξεκινήσουν ακριβώ την 5η, τρει ημέρε, οπότε το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη προ την κυβέρνηση. Ένα να σου πω ότι σύμφωνα με κοινοβουλευτικέ πηγέ. Η Βουλή θα κλείσει 1η Αυγούστου για το καλοκαίρι. Θα έχει ψηφίσει τότε... όμω νομοσχέδια. Ακριβώ, ακριβώ. Μέχρι τότε θα έχουν έρθει δύο νομοσχέδια και μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ακούσαμε ποια θα είναι αυτά και στην αρχή έχουν ήδη εξεγκληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.